αρχή. Δεν πρέπει να συνηθίσω. Εγώ θα αναμένω ήρεμη τη στιγμή του μεγαλύτερου φόβου. Δεν έχω τίποτα να κάνει με αυτό. Κι όμως θα πρέπει να είσαι περίφημο. Εγώ που δεν κατάφερα να δαμάσω τον εαυτό μου. Το ξέρεις ότι θα στραβά ακόμα τη μεγάλη ζωή, το κρασί, τις ατέλειωτες νύχτες. Φανταζόμουν πορεία. Πόσο αγαπώ τόσο. Η καρδιά σου δεν έχει κουβάλει. Όχι. Δεν είναι αυτός. Κοίτα. Πώς την πάρει κανείς εννιά. Αυτός είναι. Λίγα δευτερόλεπτα. Αν αποφασίσετε πως
πρέπει να σκοτώσω τα παιδιά. Θα σταθώ στην πόρτα του θεάτρου και θα πετάξω τη βόμβα μοναχώς μου πάνω στην άμαξα. Δεν θα στοχίσω και το ξέρω. Μονάχα πάτε μια απόφαση. Θα υπακούσω την οργάνωση. Η οργάνωση σου είχε δώσει εντολή να σκοτώσεις το μεγάλο Δούκα. Αλήθεια είναι. Δεν μου είπε όμως να σκοτώσω παιδιά. Γιάννη έχει δίκιο. Δεν είχαμε προβλέψει κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπακούσει. Την ευθύνη απέναντι στην οργάνωση την έχω εγώ. Έπρεπε να έχουν προβλεφθεί τα πάντα, ώστε να μην διστασεί κανείς απέναντι στο καθήκον του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Ή θα εγκαταλείψουμε τελείως αυτή την ευκαιρία, ή ο Γιάννη θα πάρει διαταγή να περιμένει στην έξοδο του θεάτρου. Αλεξέη. Αλεξέη, πες. Δεν ξέρω. Νομίζω θα έκανα ό,τι κοιτάνε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Χέρια μου τρέμουν. Τώρα. Θα είχα διστάσει. Όπως Γιάννη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η απόφαση. 2 μήνες παρακολούθησης του Δούκα. Γεμάτη κινδύνους χωρίς προηγούμενο. Πάνε χαμένοι για πάντα. Εγώ συνελήφθη για τα τυπλά. Ο Ρίκο κρεμάθηκε για τα τυπλά. Και μου λένε πως θέλετε να ξαναρχίσουμε. Δηλαδή, ζητάτε κι άλλες ατελείωτες εβδομάδες ανίωτης έντασης. Γεμάτες ξενύχτια και κάθε είδους πανουργίες. Μέχρι να ξαναβρούμε την κατάλληλη ευκαιρία. Μα δεν θα βγει κανείς. Ξέρεις καλά πως ο Δούκας σε 2 μέρες θα ξαναπάει στο θέατρο. 2 μέρες που κινδυνεύουμε να συλληφθούμε. Εσύ το είχες. Εσύ θα μπορούσες να πυροβολήσεις εξ επαφή σε ένα παιδί. Πρέπει να καταλάβεις. Η οργάνωση θα έχανε και τη δύναμη και την επιρροή της. Αν ανεχόταν έστω και καμιά στιγμή να χάνονται παιδιά από τις μόνες της ενωσίες. Δεν αντέχονται. Μόνο τη μέρα που θα αποφασίσουμε να ξεχάσουμε τα παιδιά, θα γίνουμε κύριοι του κόσμου. Και τότε θα βρούμε την επανάσταση να τριαμβεύει. Τη μέρα αυτή η ανθρωπότητα ολόκληρη θα μισήσει την επανάσταση. Τι σημασία έχει. Αν εμείς την αγαπάμε τόσο δυνατά, θα την επιβάλλουμε στην ανθρωπότητα, ώστε να την απαλλάξουμε από τον εαυτό και τα δεσμά της. Πως ολόκληρος απορρίπτει την επανάσταση. Κι αν ο λαός αυτός για τον οποίο εσύ αγωνίζεσαι δεν θέλει τα παιδιά του να σκοτώνονται, τι θα κάνουμε τότε. Θα τον χτυπήσουμε κι αυτόν. Αν χρειαστεί, ναι. Μέχρι να καταλάβω. Κι εγώ τον αγαπώ αυτόν τον λαό. Η αγάπη δεν έχει αυτό το πρόσωπο. Ποιος το λέει. Εγώ. Σε γυναίκα. Η ιδέα σου για την αγάπη είναι θυμική. Ξέρω όμως τι σημαίνει ντροπή. Υπάρχει τάξη. Υπάρχουν όρια. Όρια δεν υπάρχουν.